Φίλες και φίλοι του Αντίφωνου, Χριστός Ανέστη. Και έχουμε την μεγάλη χαρά να είμαστε εδώ μαζί με τον Σωτήρη Γουνελά, ποιητή, συγγραφέα, στοχαστή, και με την ευκαιρία που είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το καινούργιο του βιβλίο που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2022 με τον τίτλο «Το τέλος του ανθρώπου ή η παραμόρφωσή του». Σωτήρη, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκα, ναι. Ήθελα να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το τίτλο του βιβλίου «Το τέλος του ανθρώπου ή η παραμόρφωσή του». Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι υπεύθυνος για την παραμόρφωσή του. Μπορεί όμως να είναι υπεύθυνος και για το τέλος του. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο μέσα στο βιβλίο που μιλάς για τον μετάνθρωπο, που έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, αναφέρεις ως αντίπαλο δέος, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση για τον μετάνθρωπο, το πρότυπο του Αγίου. Πες μας λίγο για αυτά. Ναι. Βλέπω από χρόνια ότι υπάρχει μια εξέλιξη στην πορεία του ανθρώπου γενικά, η οποία παραμερίζει τα βασικά σημεία και τις σταθερές που είχαμε όσον αφορά την κοσμοθεώρηση του ανθρώπου, όπως διαγράφτηκαν από την αρχαία ελληνική πραγματικότητα, τον Ιουδαϊσμό και την χριστιανική παράδοση, η οποία ανασυνθέτει και εκχριστιανίζει τις άλλες δύο. Εκεί έχουμε ένα βασικό ζήτημα, ότι ο άνθρωπος είτε είναι αυτό που λέει ο Πλάτωνας φυτών ουράνιων, είτε είναι το κατ' εικόνα που λέει η χριστιανική παράδοση. Την πληρέστερη βέβαια αποκάλυψη για τον άνθρωπο την έχουμε με το Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει πλήρως ποιος είναι ο άνθρωπος και ποιο είναι το νόημα του λόγου. Λόγου. Τον λόγο τον πρωτοακούμε σαν σύλληψη υπερβατική και στη διάσταση την υπέρλογη από τον Ηράκλητο, που είναι και αυτός Εφέσιος, και μπορεί να πει κανείς ότι όταν ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο αρχίζει για το λόγο, έχει κάποια σχέση αυτό, και αυτός από την Έφεσο. Λοιπόν, ο Ηράκλητος λέει, και δεν είναι κοσμολόγος ο Ηράκλητος όπως λένε ορισμένοι θεολόγοι, είναι και θεολόγος και ποιητής, είναι ένα πράγμα μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι τότε είχαν το ενιαίο αυτών των πραγμάτων. Δεν είχαν ειδικότητες, ότι εγώ είμαι φιλόσοφος, εσύ δεν κάνεις πληροφυσία για επιστήμον. Δεν υπάρχουν τα πράγματα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι ο λόγος είναι ο αρμονιστής του σύμπαντος. Αυτός ο λόγος είναι ο Χριστός. Διότι δεν μπορεί να είναι άλλος ο λόγος που εναρμονίζει το σύμπαν και άλλος ο Χριστός ως το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας ή ο λόγος που ενανθρώπισε. Λοιπόν, λέω και το σκέφτομαι από χρόνια ότι αυτά τα πράγματα έχουν φύγει τελείως από τη μέση στην πορεία κυρίως του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, ο οποίος τώρα είναι παγκόσμιος πολιτισμός, και παρουσιάζεται ένας άνθρωπος απογυμνωμένος από όλο αυτό το πράγμα. Απογυμνωμένος από τη μυστηριακή διάσταση, απογυμνωμένος από το λόγο ως οντολογική καταβολή και βάση, ας πούμε, πάνω στην οποία εκτυλίχθηκε η ιστορία του ανθρώπου κλπ. Και περνάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μόνο για την παρούσα κατάσταση, για την εποχή του, ζει μέσα στη βιολογική διάσταση, έλεγε ο Μαλεβίτσης παλιά, βιολογικά γεννιέται και βιολογικά πεθαίνει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν άλλες διαστάσεις και βέβαια, επειδή έχει μεγάλη σημασία ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα, κάποιος τον έχει δημιουργήσει και αυτός ο κάποιος του έχει μεταδώσει τις ιδιότητες δικές του, όπως την ελευθερία, την αγάπη και άλλα.
Μέσα σε αυτόν τον καινούριο άνθρωπο δημιουργείται ένα απέραντο κενό λόγω της απουσίας όλων αυτών διαστάσεων και με κάθε τρόπο πασχίζει να βρει να αντικαταστήσει αυτές τις διαστάσεις με άλλα πράγματα τα οποία φτάνουν σε ένα είδος διαρκούς παραμόρφωσής του. Διότι αυτός θέλει την ελευθερία που του δόθηκε να την γυρίσει ανάποδα, δηλαδή να την ενεργοποιήσει σε άλλη βάση. Οπότε θέλει να φτιάξει τον άνθρωπο όπως τον θέλει αυτός. Πάει ο άνθρωπος όπως τον ξέραμε και μπαίνει στη θέση του ένας άλλος, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνεται. Αυτά ας πούμε έτσι μια πρώτη. Αν δηλαδή η απόφαση του ανθρώπου αλλάξει, αν ο άνθρωπος δηλαδή ενδιαφερθεί για αυτή τη θεϊκή του, ας το πούμε έτσι, καταγωγή, και από εκεί τον αφαιρέσουμε σχεδόν τελείως για να καταλήξουμε στον κατά Νίτσε θάνατο του Θεού. Λέω λοιπόν, η τεχνολογία είναι καταδικασμένη να είναι δαιμονική από τη φύση της, ή υπάρχει περίπτωση η τεχνολογία να είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, ένα μέσο στα χέρια του ανθρώπου που να μπορεί να συμβαδίζει με τον αγώνα του ανθρώπου για τη θέωση, για την αγιότητα του ανθρώπου? Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, το οποίο κάπως θα το δούμε. Πρώτα απ' όλα, ο Κυριαζόπουλος, τον οποίο αναφέρω συχνά και σε παλαιότερα βιβλία, για τον οποίο θεωρώ κορυφαία περίπτωση, κορυφαία αγνοημένη. Αγνοημένη, στο βιβλίο του η καταγωγή του τεχνικού πνεύματος, ένα τρομερό πράγμα, υπογραμμίζει ότι αυτό το ζήτημα της τεχνικής ως σύλληψης γενικά είναι απολύτως ανθρώπινη κατάσταση. Δηλαδή είναι το ανθρώπινο πνεύμα που γεννάει την τεχνική και τις διαστάσεις τεχνικής, γιατί τώρα οι διαστάσεις τεχνικής είναι κάτι αδιανόητο, δηλαδή είναι τρομερή εξάπλωση και η ηλικιώδης ανάπτυξη. Γιατί από μια στιγμή και ύστερα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, η τεχνική αναπτύσσεται από μόνη της. Δεν είναι δηλαδή ότι ο άνθρωπος σώνει, δηλαδή είναι σαν η τεχνική να έχει αυτονομηθεί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτονομείται και βάζει τον άνθρωπο από κάτω. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι πόσο, πια μέσο. Δεν είναι μέσο, μπράβο. Δεν είναι μέσο. Και αυτό αναπτύχθηκε περισσότερο σε σχέση με το κεφάλαιο για την τεχνική που έχω την αναφορά στον Ζακ Ελίλ, έναν άλλον φοβερό άνθρωπο, ο οποίος πριν ίσως 30 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, έγραψε αυτό το τεράστιο βιβλίο, το τεχνικό σύστημα. Και έδειξε, δηλαδή αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος, ότι έτσι όπως προχώρησε η κατάσταση, ο άνθρωπος είναι απολύτως εγκλωβισμένος μέσα στην τεχνική. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να πάρει αποφάσεις ανεξαρτοποίησης, δηλαδή είναι ένας απολύτως εξαρτημένος άνθρωπος. Τελείως απλά, να σκεφτεί κανείς στο σπίτι του καθενός μας πόσες συσκευές υπάρχουν, ηλεκτρικές, άλλες. Ναι, αλλά θα προτιμούσαμε να ζούμε χωρίς αυτές. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός ότι έχουμε το ψυγείο, το γεγονός ότι έχουμε το καλοριφέρ, ναι, αλλά δεν κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι ακριβώς, ότι τη ζωή μας την κάνουν καλύτερη σε ένα επίπεδο αναγκών, πώς να το πούμε, επίγειας τάξης, ας το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά σε ένα επίπεδο άλλο, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος, οι βασικές του καταβολές, όταν τις δούμε μέσα από τη χριστιανική παραμικρική, και μάλιστα οι καταβολές όπως τις υπογράμμισαν, ας αφήσουμε λίγο την αρχαιότητα, όπως υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο, οι επιστολές, οι πρώτοι πατέρες, οι πρώτοι και οι τελευταίοι, δηλαδή μέχρι τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ας πούμε. Λοιπόν, οι καταβολές δεν έχουν να κάνουν με μια θεωρητική θεολογία, η οποία αναπτύσσεται προς άλλες κατευθύνσεις, ασχολείται κυρίως με την ιστορία της θεολογίας, ασχολείται κυρίως με τις
πώς να το πούμε, διασταυρώσεις. Δηλαδή, τι λέει ο καθολικισμός, τι λέει ο προτεσταντισμός, τι έλεγαν οι παλιότητες, τι αυτό. Αλλά τι κάνει. Έχει στη βάση της ως ανάπτυξη το πρόσωπο του λόγου. Δηλαδή, είναι απολύτως χριστοκεντρική. Η θεολογία μας, αυτή όπως έρχεται από το κλπ, είναι χριστοκεντρική. Το βασικό κήρυγμα του Χριστού είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και υπάρχει, εδώ μια και το είπαμε αυτό, η καταπληκτική παρατήρηση του Μπερδιάγεφ, ο οποίος λέει το εξής. Στο Ευαγγέλιο λέει, ο Χριστός αναφέρεται στη Βασιλεία των Ουρανών και λέει πρώτα Βασιλεία των Ουρανών και πάντα ταύτα πώς το λένε, προσθεθήσετε, μάλιστα. Οι χριστιανοί λέει τι έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει όλα τα πρώτα και στο τέλος τη βασιλεία, αν υπάρχει και πεθώ. Λοιπόν, είναι μια εκπληκτική παρατήρηση, η οποία, εάν την καλοεξετάσει κανείς, δείχνει όλη την παραμόρφωση. Όλη την παραμόρφωση. Όσον αφορά το θέμα καθολικισμού, προσανατολισμού, δύο λόγια να πει κανείς, τι είναι. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή διεκδίκησαν την αλήθεια της Εκκλησίας, ενώ παρέλαβαν την αλήθεια αυτή. Mm-hmm. Αυτοί έρχονται μετά. Λοιπόν, ξαφνικά βγήκαν και είπαν ότι εμείς θα σας πούμε τι λέει ο Χριστός, τι είπαν εκείνοι, αυτά είναι, διανοώ. Και τελικά τι κάνανε. Φτάσανε να, ειδικά με τον Προτεσταντισμό, να γυμνώσουν τελείως τον άνθρωπο από μυστήριο ποιης τελείως, ακόμα και αν ο Λούθιος σε ορισμένα πράγματα είπε πράγματα, διότι τότε ήταν μια πολύ κρίσιμη κατάσταση ανάμεσα στο καθολικισμό και σε αυτά που είδε αυτός. Υπήρχε μια δηλαδή πλήρης παραμόρφωση της Εκκλησίας κλπ. Οπότε τα είδε. Είναι προσπάθεια του Λούθερου να επιστρέψει. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα είχαν στείλει επιστολές στον Οικουμενικό Πατριάρχη κλπ. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Και σε κάποια πράγματα που ξεκίνησε, τονίζοντας μια εσωτερική διάσταση, αυτά είχαν νόημα αυτά τα πράγματα. Το πράγμα στράβωσε πολύ με τον Καλβίνο και τον Καλβινισμό. Πήγαμε σε πουριτανισμούς, πήγαμε σε άλλες καταστάσεις και από εκεί πια προχώρησε, γιατί όταν αφαιρεθεί, ας πούμε, στις χώρες αυτές, όταν αφαιρεθεί η πίστη, οποιαδήποτε πίστη, έστω και αυτή όπως την έβλεπαν, αυτό που μένει από κάτω είναι, και έγινε και στην πραγματική, η αποθέωση της εργασίας και του χρήματος. Αυτά είναι που μείναν και αυτά αναπτύχθηκαν. Αυτό είπε ο Βέμπερ, ας πούμε, εν πολλής. Εχθές παρακολούσα λίγο αυτόν τον Πιερακάκη, πώς τον λένε, ο οποίος υπεύθυνος των ψηφιοποιήσεων. Λοιπόν, και κάτι τον ρώτησε η δημοσιογράφος για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν μπορούν να... Ξέρεις, άλλωστε όλοι αυτοί δεν λένε, αν δεν δούνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πούνε ότι η έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ και άρα. Όχι, σου λέει τώρα, εντάξει, λέει ναι, πώς, εκείνο, δεν μπορούν. Ενώ ξεσηκώθηκαν αυτοί οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία της τεχνητής και είπανε σταματήστε για 6 μήνες, μην κάνετε τίποτα. Δηλαδή το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο φοβερό, και ο Χόκκιν, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, έτσι, απολύτως εξαρτημένος από την τεχνολογία, έτσι, ναι, μπορεί να ζήσει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είπε, πριν πεθάνει, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εάν προωθηθεί, κινδυνεύει το ανθρώπινο γένος. Θα μιλήσουμε μετά για την τεχνητή νοημοσύνη, να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα που βεδιάζουμε τώρα, που έχω να πω το εξής, ότι συμφωνώ απολύτως με όσα λες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο τεχνολογικός κόσμος και εξάλλου και ο όρος τεχνικό πνεύμα είναι αντιβατικό. Όμως, σε έναν χώρο που θέλουμε να προσεγγίσουμε τον Θεό, σε μια εκκλησία, ας πούμε, χρησιμοποιούμε καλοριφέρ, μικρόφωνα, οι ενωρίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τα μοναστήρια. Ναι. Θέλω να πω, δεν υπάρχει η χρήση της... Εάν δηλαδή ο άνθρωπος ανέβρει τον προσανατολισμό του,
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογία. Μα, εάν επανέβρει. Το, φυσικά, διότι, κοίτα να δεις, αυτό το θέμα, δηλαδή το γεγονός ότι οι εκκλησίες έχουν το καλοριφέρ, το μοναστήρι έχει κομπιούτερ και λένε ορισμένοι μοναχοί, από παλιά τώρα αυτά, ο μοναχισμός λέει είναι πρωτοπορία. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλά έχουν λοιπόν, όμως, YouTubers, ναι, ιερείς και. Ναι, όμως. Τι υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχει η παρέμβαση ή άλλη. Ναι. Υπάρχει άλλη παρέμβαση. Δηλαδή έχουμε χάρη. Υπάρχει μια χάρη η οποία κάπου μπαίνει στη μέση και κάτι κάνει. Οπότε εκεί μπορεί να πεις ότι υπάρχει. Κατά κάποιον τρόπο, ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο. Στην άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Υπάρχει όριο. Σε αυτό, για την άλλη περίπτωση συμφωνούμε. Απλώς πιστεύω ότι επειδή είναι αδύνατο ο άνθρωπος να γυρίσει πίσω, δηλαδή να καταργήσει τον ηλεκτρισμό και να ξαναγυρίσει. Μα δεν είναι. Δεν είναι το ζήτημα. Ναι. Δηλαδή ότι εμείς ζητάμε. Όχι, εμείς αυτό που ζητάμε και αυτό που ζητάει το βιβλίο και θέτει. Γιατί είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει, κάνει κλπ. Ο οποίος μου είπε, κάτι λέει, μέσα βλέπω για μια επιστροφή, λέει. Και λέει, επιστροφή, λέει, μα πού στην ιστορία θα γίνει. Ποιος λέω, εγώ είπα, λέω για επιστροφή στην ιστορία. Εγώ λέω για επιστροφή στην πίστη. Εγώ λέω επιστροφή στην αυθεντική διδασκαλία των πραγμάτων, η οποία δεν είναι απλώς ο εκκλησιασμός την Κυριακή, πάω στην εκκλησία και κοινωνάω και μετά. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Τώρα ο άλλος σου λέει ότι εγώ σε έχω καλέσει, ας πούμε, να γίνεις θεάλος. Δηλαδή η πρόταση του Ευαγγελίου. Τι είναι η πρόταση του Ευαγγελίου που λέει η Μαρία Ισκοψόβα, μου είχαμε βγάλει το βιβλίο την άλλη φορά. Η θεανθρωπία. Αυτή είναι η πρόταση του, ότι εγώ δεν βγαίνω ως Χριστός, ανασταίνομαι για να κάνω το κομμάτι μου, ας πούμε, και να μου πούνε μπράβο, δεν είναι αυτό. Εγώ το κάνω για σένα. Mm. Έτσι θα μπεις από την ιστορία. Λοιπόν, ποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπει τι θα πει. Σωστό. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι, δηλαδή όλα να γίνονται. Μια πορεία προς τα μπρος, γιατί είναι προς τα μπρος, την πίστη για να μπράβο. Στον δηλαδή, αυτό παλιότερα, επειδή υπάρχει μια διατύπωση, νομίζω, του Γρηγορίου του Παλαμά, που έλεγε ότι το ζήτημα είναι το Πάσχιν τα Θεία. Αυτό είναι το θέμα. Το Πάσχιν τα Θεία και όχι το διανοήστε τα Θεία. Διότι το διανοήστε αρχίζει το πράγμα και φεύγει και πάμε στη φιλοσοφία, φεύγουμε από τη φιλοσοφία, πάμε στην επιστήμη, φεύγουμε από την επιστήμη και δεν ξέρω πού πάμε και έτσι πορεύεται. Και εδώ μπορεί να βοηθήσει βέβαια σε ένα ορισμένο βαθμό, γιατί βλέπω ότι και ο χώρος της ποίησης αρχίζει και, πώς να πούμε, παραμορφώνεται από διάφορα άλλα πράγματα περιλαμβανομένης της τεχνικής, γιατί τώρα όλος ο κόσμος δουλεύει με τα κομπιούτερ. Δουλεύει. Και το κομπιούτερ πολλαπλασίασε όχι μόνο τη διάθεση να γράφουν οι άνθρωποι και να δημοσιεύουν και να κάνουν, αλλά πολλαπλασίασε και την προώθηση πάσης φύσεως πραγμάτων τα οποία παρουσιάζονται ως ποιητικά, ως λογαριασμούς, οτιδήποτε. Γιατί δεν υπάρχει κριτήριο πια. Δεν έχει, έχει φύγει το κριτήριο. Εκεί μπαίνουμε σε μια άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία, βέβαια. Να δούμε ένα άλλο θέμα που θίγει στο βιβλίο. Μια μεγάλη δοκιμασία που περάσαμε πρόσφατα ήταν η δοκιμασία του κορονοϊού. Και σχετικά γράφει ένα σημείο. Την περίοδο των απαγορεύσεων λόγω κορονοϊού καθάρισε ο ουρανός, αναπνεύσαμε καθαρόν αέρα. Επιλέγω αυτό το απόσπασμα για να δείξω ένα σημείο που λες ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν να μας λέει αυτό ο ιός, σταματήστε, πού ναι, πάτε. Ναι, ναι. Αλλά παράλληλα όμως ο τρόπος που οι κυβερνήσεις χειρίστηκαν αυτή την πανδημία ή επιδημία, δεν ξέρω τι ήταν, ήταν μια πρόβα γενικευμένου φασισμού, θα την έλεγα, με ένα πλήθος απαγορεύσεων, παραλογισμών, υποχρεώσεν κτλ. Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό το που λες, αυτό το θέμα της το ολοκληρωτισμού κλπ. Που μπήκε στη μέση, είναι άλλο. Από το, από την, δηλαδή, για μένα, ο δυτικός πολιτισμός έχει μέσα του ολοκληρωτισμό. Και
βγήκε αυτό το, θα μπορούσε να το συσχετίσει κανείς με τις δηλώσεις που έκαναν σπουδαίοι άνθρωποι στην Ινδία σε σχέση με την κατοχή που είχαν οι Βρετανοί εκεί πέρα. Είπανε ότι, μα λέει, μιλάτε για το ρατσισμό και για το φασισμό, ξέρω εγώ, του Χίτλερ κλπ. Εμείς, λέει, αυτά τα είδαμε με τους Βρετανούς. Και λέει ο Γκάντι, λέει, κάτι φοβερά πράγματα. Αυτός ο πολιτισμός, λέει, τι πολιτισμός είναι. Αυτός είναι, αυτός, λέει, δουλεύει πάνω στα σκουπίδια. Έχουν γραφτεί πράγματα, τα οποία δεν θέλει βέβαια να τα ακούει κανένας από, τους, από εδώ. Αλλά το γεγονός ότι κυρίως μία της Αμερικής, αλλά και πρωτύτερα, παρουσιάζεται ο πολιτισμός αυτός ως ο ανώτερος πολιτισμός, είναι ρατσισμός. Αυτό είναι ρατσισμός. Αυτό θεωρεί ότι είναι ο Ινδός, τι είναι ο Ινδός, τι είναι ο Αφρικάνος. Την Αφρική την έχουν καταστρέψει. Ποιος την κατέστρεψε την Αφρική? Οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί, ποιος την κατέστρεψε? Οι Γάλλοι, όλοι έχουν περάσει από εκεί, δεν έχουν αφήσει. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το Σωτήρι, συγγνώμη λίγο, απλώς με μικρό, ότι για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί απέναντι σε έναν ολόκληρο πολιτισμό, γιατί υπάρχουν και σπουδαία πράγματα. Βεβαίως, μα δεν λέω. Αυτή την κατάσταση δημιούργησε αυτό που το ονομάζεις μες στο βιβλίο, ο καπιταλισμός. Αυτό το συγκεκριμένο, αυτή η συγκεκριμένη κατεύθυνση που πήρε ο δυτικός πολιτισμός. Ναι, βεβαίως, αλλά κοίταξε, δούλεψαν πολλοί και φιλόσοφοι κλπ. Οι οποίοι είπανε ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος. Ναι, λέει ο Χόμπς, ναι. Ποιος τα λέει αυτά. Ναι, λοιπόν, ναι. Όταν διατυπώσεις αυτό το πράγμα και το κάνεις φιλοσοφία, ο άλλος τώρα τι θα πει για κάτι. Τι είσαι εσύ εκεί? Είναι καταπληκτικό αυτό που λέει ο Άγκαμπεν και τον έχουν βάλει στο αντίφωνο σε 3-4, έχει μερικά κείμενα. Και λέει ο άνθρωπος αυτός μία λεπτομέρεια που έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέει ότι η έννοια του πλησίον εξαφανίζεται και οι εκκλησίες, λέει, δεν αντιδρούν. Αυτή είναι μια καταπληκτική παρατήρηση. Καταπληκτική. Ο ποιητής, ο οποίος χρησιμοποιεί τη λέξη πλησίον, είναι ο Βρετάκος. Δεν υπάρχει άλλος ποιητής, μόνο ποιητής χρησιμοποιεί πλησίον. Δηλαδή, προωθείται το έδαφος της αποξένωσης ανάμεσα στους ανθρώπους και αυτό βέβαια μετά δίνει την ευκαιρία στο πνεύμα της εκμετάλλευσης να λειτουργήσει καταπληκτικά. Αλλά εγώ σκέφτηκα και με βάση κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει από ανθρώπους που τα ξέρουν αυτά για το θέμα της πανδημίας, λέω τώρα, ότι αυτή η αρρώστια που πήρε αυτή την τεράστια διάσταση ήταν η μεγάλη αφορμή για να σκεφτεί ο άνθρωπος πού έχει φτάσει. Γιατί όταν σου βγαίνει η διευθύντρια της γενετικής, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη και σου λέει ότι αυτά θα, στο μέλλον θα γίνουν περισσότερα. Σκεφτάσου τώρα, τι, δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα. Πού πάμε. Χώρια που έχουν πει και για τους Κινέζους συγκεκριμένα πράγματα. Ορισμένες τράπεζες, πώς θα πούμε, επενδύουν τώρα σε εκτάσεις στην Κίνα και εκθέφουν χείρους. Στο οποίο είδος τροφής δεν μπορούν όλοι οι Κινέζοι. Φαντάζομαι ότι δημιουργεί για ασύλληπτους αριθμούς ανθρώπων, όχι 10 εκατομμύρια, 50 τίποτα. Το 30 δεν ξέρω πότε, Ινδία και Κίνα είναι 3 δις. Ινδία και Κίνα, 3 δις. Όσοι, λέει, δεν μπορούν λόγω οικονομικής δύναμης να προμηθευτούν αυτά τα χείρινα κλπ. Καταφεύγουν σε οποιοδήποτε είδος. Εκεί είναι που. Εκεί τελείωσε, αυτό είναι. Εντάξει. Θα ήθελα λοιπόν να πω, μακάρι να μην χρειαστεί ένας ακόμα ιός να μας κάνει να σκεφτούμε, αλλά ο κόσμος να διαβάσει το βιβλίο σου και να γίνει αυτό μία ακόμα αφορμή για να αποκτήσει ο άνθρωπος ένα νέο προσανατολισμό, έναν προσανατολισμό προς την πίστη, την ελπίδα και την ελευθερία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Ευχαριστώ.